Επίθεση από θαλάσσια χελώνα δέχτηκαν ενώ κολυμπούσαν προς το βραχώδες τμήμα της παραλίας του Μαραθίου κοντά στις Σωσορίδες δύο γυναίκες τα τελευταία 24 ώρα. Έγιναν σε αυτή την παραλία. Το ένα δεν ήταν τίποτα σπουδαίο βέβαια, γιατί ήρθε ο σύζυγος της κυρίας που την ενόχλησε η χελώνα την κυρία και μας είπε ότι δεν της έκανε τίποτα, απλά έπαθε έτσι ένα σοκ, γιατί δεν είναι και το πιο ευχάριστο. Είναι πολύ μεγάλες, δεν είναι μικρές, είναι πάρα πολύ μεγάλες. Σε κατάσταση πανικού, σύμφωνα με μαρτυρίες, καθώς δεν είχαν αντιληφθεί την παρουσία της χελώνας, μεταφέρθηκαν σε ιδιωτική κλινική όπου τους χορηγήθηκε αντιβίωση. Οι γυναίκες δεν έφεραν σοβαρά τραύματα, πλην όμως τα περιστατικά, που δεν είναι τα μοναδικά, έχουν σπείρει φόβο και ανησυχία στους χιλιάδες επισκέπτες της πολυσύχναστης παραλίας του ακροτηρίου. Έχω ένα φίλο εδώ πέρα που ψαρεύει και είχε πέσει θύμα δύο φορές. Το επιτέθηκε. Δεν νομίζω ότι είναι αρπακτικό χελώνα, τρώει μέδωσος, τρώει πλακτών, αλλά πιθανόν να φοβάται, ας πούμε, βλέποντας τον άνθρωπο και χτυπάει. Και προχθές ο πατέρας μου είχε μια συνάντηση μαζί της και την έδιωξε με τα πόδια του, δεν τον πείραξε. Παρ' όλα αυτά κάποιες φορές δεν ξέρω για ποιο λόγο επιτίθενται. Πανικός να μην υπάρξει. Οι χελώνες περνάνε από εδώ, έρχονται στα καϊκιά γιατί τους ρίχνουν οι ψαράδες ψάρια. Κάνουν τον κύκλο και φεύγουν. Οι λουόμενοι κολυμπάνε και επειδή είναι καμιά φορά βγαίνουν κοντά, γιατί βγαίνουν από το βάθος οι χελώνες, βγαίνουν κοντά, τρομάζουν και αρχίζουν και ουρλιάζουν και η χελώνα περισσότερο τρομάζει από τους ανθρώπους. Και φεύγει εξαφανίζεται. Τώρα μπορεί να πέσει κανένας κοντά και ισχυρίζονται ότι η χελώνα δεν επιτίθεται όμως. Εγώ αυτό πιστεύω. Ψάραδες που συναντούν καθημερινά τις χελώνες να κολυμπούν ανάμεσα στα καΐκια στο λιμενίσκο του Μαραθίου τονίζουν πως δεν είναι επικίνδυνες και πως οι λουόμενοι θα πρέπει να αποφεύγουν να κολυμπούν προς τα δύο άκρα της ακτής. Και εγώ άλλες φορές ψαρεύω από την κάτω μεριά, έρχεται έτσι περιμετρικά, περνάει από κάτω από εδώ. Εδώ πολλές φορές τον έχω δει. Πάει μέχρι εκεί, γυρνάει πίσω. Είναι τρεις χελώνες, δεν είναι. Πέρσι ήταν δύο, φέτος είναι τρεις. Τώρα, αν κάτσετε λίγο ακόμα, μπορεί να περνάει από εδώ. Αλλά εμένα δεν είχε ενοχλήσει ποτέ. Πιο πολύ σαν αξιοθέατα θα έλεγα για τους λουόμενους. Ορισμένες φορές ίσως αισθάνονται κίνδυνο. Δεν πιστεύω ότι είναι επιθετικές. Γιατί πολλές φορές κάποιοι τις έχουν μάλιστα αγκαλιάσει και προχωράνε κιόλας κάποια νέα παιδιά εδώ. Υπάρχουν ωστόσο μαρτυρίες επαγγελματιών που αναφέρουν ότι οι λουόμενοι είναι εκείνοι που ενοχλούν το θαλάσσιο είδος, χτυπώντας το με κουπιά σανίδων ή ακόμη και ανεβαίνοντας την πλάτη τους για να φωτογραφηθούν μαζί τους. Εδώ περιμετρικά από τα καΐκια δίπλα συνήθως κολυμπάει γιατί τρέφεται από τους ψαράδες. Οπότε κολυμπάμε λίγο πιο δεξιά. Ο κόσμος πρέπει να συνηθίσει γιατί δεν είναι και καλό να τα διώξουν από εδώ, διότι ξέρω ότι έρχονται κόσμος, ειδικά παιδάκια, ξένοι, και αφήνουν χρήματα εδώ στο Μαράθι. Γιατί έρχονται, θα φάνε, θα πιούν κάτι. Για μένα είναι ατραξιόν η χελώνα και πρέπει να την προστατεύουμε. Όχι να την κυνηγάμε. Συνήθως πηγαίνουν κοντά στα καΐκια, εκεί πρέπει να αποφεύγει ο κόσμος να κολυμπάει, γιατί τις ταΐζουν οι ψαράδες. Οπότε για αυτούς που κολυμπούν εδώ, όλοι τους λέμε πηγαίνετε λίγο πιο δεξιά από τα καΐκια, ώστε να έχει κάποιος λιγότερες πιθανότητες να τη συναντήσει. Την είδα προχθές εδώ. Την είδα. Δεν είναι επικίνδυνη, η χελώνα είναι. Χιλιάδες των επισκεπτών του Μαραθίου που επιλέγουν σταθερά τις παραλίες της περιοχής για την καθαρότητα της θάλασσας καλούνται απλά να συνυπάρξουν με τις θαλάσσιες χελώνες, αποφεύγοντας να τις πλησιάσουν αν τύχει και τις συναντήσουν.